Θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα πάμε στον κύριο Σωτήρη Τριανταφύλου, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος τύπου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, γεια σας. Εχθές ήταν η τελευταία σύσκεψη, εχθές αυτή που έγινε, ναι, και αποφασίστηκαν. Ναι. Δεν έχουμε άλλη, έτσι. Είχαμε μια σειρά από σύσκεψεις. Όχι, προχωράμε με τα χθεσινά. Όχι, δεν έχουμε άλλη. Τώρα ομιγαίνει το αν υπάρχει κάτι το έκτακτο ή το. Κάποιο γεγονός μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Όχι, η τελευταία σύσκεψη προχωράμε με τα χθεσινά, δηλαδή ο αριθμός εταιρείων που θα πάρουν οι ομάδες και οι αποβεβαίωση προσκλήσεις, οι ώρες, οι θύρες που θα καταλάβει κάθε φύλαθλη των δύο ομάδων. Το ότι υπάρχει μια έκκληση γενικότερη και από την Ομοσπονδία και κυρίως από την αστυνομία, όσο το δυνατόν νωρίτερα να έρθουν οι φιλαθλοί στο γήπεδο, και το λέω αυτό γιατί θα υπάρχουν πολλές ζώνες ελέγχου. Να μην υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και αυτοί που έρθουν τελευταία στιγμή χάσουν τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Περισσότερο ισχύει για τους εναθήνες αυτό βεβαίως. Ναι. Έτσι, αλλά έχει να κάνει και με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που θα δούμε στη Θεσσαλονίκη, που εκεί είναι άλλο πράγμα. Είναι πούλμαν οργανωμένα που θα έρθουν, θα σταθμεύσουν και θα μπουν έτσι, υπό την επιτήρηση της αστυνομίας. Προχωράμε όπως τα είπαμε χθες. 21 Μαΐου Σάββατο, 8 η ώρα, με πολύ κόσμο, σχεδόν 50.000 κόσμο. Δουλεύουμε όλοι για να είναι γιορτή ο τελικός και να επιστρέψει το ποδόσφαιρο που θέλουμε όλοι. Και πάλι, νομίζω είναι μια μεγάλη ευκαιρία αυτό το παιχνίδι. Ευελπιστούμε ότι θα πάρουν όλα καλά. Έτσι, η συνεργασία μέχρι στιγμής με όλους, με την αστυνομία, με το Ολυμπιακό Στάδιο, με τις ομάδες στη διοργάνωση του τελικού προχωράει εξαιρετικά. Δεν υπάρχει το παραμικρό θέμα δηλαδή μέχρι στιγμής. Να κάνουμε λίγο μια περίληψη, κύριε Τριανταφύλου, από αυτές τις των συσκέψεων που έγιναν. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Των συσκέψεων, όχι, γιατί έχει έναν θόρυβο, γι' αυτό λέω μήπως σας χάσαμε και δεν σας έχουμε στον αέρα. Όχι. Των συσκέψεων που έγιναν, τριών, τεσσάρων που έγιναν μέχρι τη χθεσινή που ήταν η τελευταία. Πάντως, αυτό που είναι. Ισχύει, ό,τι υπόθηκε όχι, όχι, ισχύει, όχι ότι ισχύει, αλλά λέω ότι αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα πάντως, σε σύγκριση και με τα προηγούμενα παιχνίδια, με τους προηγούμενους τελικούς που υπήρχε παρουσία έντονη φυσικά. Δεν το συγκρίνεται, γιατί ήταν η προηγούμενη τελική, αν λέτε τους αμέσως προηγούμενους, ήταν σε περίοδους lockdown όχι, και COVID. Έτσι, όχι, οπότε όχι, όχι. Και μέτρων. Γενικά, και μιλάω και για τους τελικούς που υπήρχε παρουσία από ομάδα της Θεσσαλονίκης, από τον ΠΑΟΚ φυσικά. Κατάλαβα εγώ αυτό που εισέπραξα είναι ότι υπήρχε μια ηρεμία, μια ησυχία, ένα πολύ ωραίο κλίμα, ας πούμε, μεταξύ όλων, ναι, των εμπλεκομένων, να το πω έτσι, για να γίνει σωστά, αυτός ο τελικός σωστά. Να γίνει σωστά, μια γιορτή. Ναι, βεβαίως. Και απόλυτη συνεργασία, όπως σας είπα και πριν μέχρι τώρα. Απόλυτη συνεργασία και κατανόηση σε όλα τα θέματα. Βεβαίως. Ούτε και οι ομάδες έτσι εξέφρασαν μια ανησυχία ή μια ενόχληση για τις συζητήσεις αυτές και με την Ομοσπονδία φυσικά, όχι, αλλά και με την αστυνομία. Όχι, μένα μου άρεσε αυτό που έγινε. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Ενόχληση, όταν συζητάς και υπάρχει καλή διάθεση από όλες τις πλευρές, βρίσκεις λύσεις. Ακόμη και διαφωνίες να υπάρχουν που δεν υπήρχαν, δεν βρίσκεις λύσεις. Όχι, το παραμικρό είναι όπως το εισπράξετε, είναι ακριβώς. Υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας και έτσι βαδίζουμε προς τον τελικό. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Δηλαδή κάτι που να ζήτησε μια ομάδα και να μην έγινε, γιατί ξεκινήσαμε από τα 22.000 εισιτήρια, ξαφνικά βρεθήκαμε στα 17, γιατί αυτό προφανώς ήθελε ή πρότεινε η αστυνομία. Τελικά πήραν αυτό που και οι δύο ήθελαν για να καλύψουν τις ανάγκες του κόσμου. Ναι, είναι όπως το λέτε. Και ήταν, σας λέω, ισχύει τη χθεσινή σύσκεψη, γιατί ήταν η τελική σύσκεψη αυτή, οι αποφάσεις οποίες εφαρμόζονται. Το πρώτο, το δεύτερο είναι ότι τις προηγούμενες φορές ήταν διερευνητικές συσκέψεις. Έγιναν πρώτα με τις ομάδες, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ΙΕΠΟ με τις ομάδες, μετά έγινε με την αστυνομία, αλλά δεν ήταν συσκέψεις στις οποίες θα ελαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις. Η τελική σύσκεψη, και αφού είχαν γίνει και όλες οι διαβουλεύσεις οι προηγούμενες, και όχι μόνο συσκέψεις, έτσι και στο μεσοδιάστημα αυτό, ήταν η χθεσινή. Η αστυνομία εγγυάται ότι όλα θα πάνε καλά, ότι θα διασφαλίσει την τάξη με την παρουσία των συγκεκριμένων φιλάθλων από κάθε ομάδα. Είπα και έχω πει και από χθες ότι η παρουσία της αστυνομίας, μάλλον η αντιπροσωπεία της αστυνομίας, ήταν ιδιαίτερος αναβαθμισμένη. Ήταν ο υπαρχηγός του σώματος, παρόν, ναι, έτσι, ο οποίος ηγείται της. Ναι, βεβαίως, ο κύριος Γιάννηνας, ο υπαρχηγός του σώματος. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο η εκπροσώπηση της αστυνομίας στη χθεσινή σύσκεψη, πέραν των όλων οι αρμόδιοι διευθυντές και στρατηγοί και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά ήταν ο υπαρχηγός του σώματος. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι
εγγύηθηκε η αστυνομία, άρα δεν υπάρχει το παραμικρό και ισχύουν τα όσα υπόθηκαν. Μπορούμε να πούμε κάτι. Και από πλευράς των ομάδων υπάρχει συμφωνία και όλα αυτά, έτσι. Ναι, ναι, είναι μια χαρά, είναι πολύ καλό το κλίμα και αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω για το τελετουργικό, δηλαδή, επειδή θέλουν να, η Ομοσπονδία θέλει να γίνει γιορτή ο τελικός και έτσι πρέπει να γίνεται κάθε φορά. Πέρα από το αγωνιστικό, πέρα από το παιχνίδι, αυτός που θα το κατακτήσει. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ακόμη και, ξέρετε, η γιορτή εννοούμε όλο το όλο κλίμα από τις ημέρες από πριν και την ώρα που φτάνουν οι φίλαθλοι στο γήπεδο, όλο αυτό το εννοούμε ως γιορτή. Mm-hmm. Τώρα, το αντιλαμβάνεστε, έτσι, το θέαμα που θα δουν οι φίλαθλοι, το τι θα γίνει στον αγωνιστικό χώρο, όλα αυτά. Ναι, πέρα από αυτό. Το είναι όμως γιορτή. Πέρα από αυτό, κοιτάξτε, θα τα ανακοινώσουμε σιγά-σιγά. Θέλουμε και ένα στοιχείο της έκπληξης να υπάρχει. Θα τα ανακοινώσουμε σιγά-σιγά και είναι και 2-3 πράγματα που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Ελάχιστα λεπτομέρειες είναι, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αλλά θα τα ανακοινώσουμε σιγά-σιγά. Οπότε μην χάσουμε το σημείο της έκπληξης. Δώστε μου τουλάχιστον αυτό. Δώστε μας το δικαίωμα. Θα υπάρχουν πάντως πράγματα. Ας πούμε, η πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι. Δεν το ξέρουμε. Γιατί... Έχει προσκληθεί, δεν ξέρουμε, δεν έχει απαντήσει. Έχει προσκληθεί. Α, έχει προσκληθεί. Έχει προσκληθεί, βεβαίως. Και άλλοι έχουν προσκληθεί, υψηλόβαθμοι και μέλη της κυβέρνησης έχουν προσκληθεί. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει προσκληθεί, mm-hmm. βεβαίως. Δεν το ξέρουμε, δεν έχει απαντήσει. Εξαρτάται από πολλά πράγματα το αν η πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι εκεί, έτσι, από το πρόγραμμά της, από πάρα πολλά. Πάντως έχει προσκληθεί. Μάλιστα. Εντάξει. Λέω ότι κάτι μπορεί να γίνει, ας πούμε, κανένας προσκεκλημένος ιδιαίτερος, καμιά παρουσία ιδιαίτερη. Ας πούμε, μας έλεγε ο κύριος Δανίλη πριν από λίγες μέρες ότι θα έχει και DJ και τα λοιπά. Δηλαδή είναι ωραίο αυτά, όλο αυτό το έργο. Αυτά είναι μέρος του τελετουργικού όλα αυτά. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακριβώς ακόμη και είπαμε να δώσουμε και ένα στοιχείο της έκπληξης όλα αυτά και να τα ανακοινώσουμε σιγά σιγά. Υπάρχει ένα τελετουργικό το οποίο έχει αποφασιστεί κάποιες λεπτομέρειες από αυτού για να μπορέσουμε να τις ανακοινώσουμε. Είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι οι καλεσμένοι που είπατε. Mm-hmm. Έχουν σταλεί προσκλήσεις, έχουν αποσταλεί προσκλήσεις. Με κορυφαία την πρώτη πολίτη της χώρας, έτσι, την πρώτη δημοκρατίας, η οποία αναμένουμε με απάντησή της. Ωραία. Άρα τελειώσαμε με τις συσκέψεις. Ήταν η χθεσινή, ήταν η τελευταία. Οπότε τώρα περιμένουμε τελική ευθεία. Σε 11 μέρες να τελική γίνει ο τελικός. Ακριβώς. Από όλες τις πλευρές τελική ευθεία. Και η αγωνιστική που έχει να κάνει με τις ομάδες και η οργανωτική που έχει να κάνει με την Ομοσπονδία. Δεν διαφώνησαν πουθενά οι ομάδες στην κερκίδα, ας πούμε, στο χώρο όχι, όχι. που θα καταλάβουν οι οπαδοί τους, ας πούμε. Όχι, όχι, το παραμικρό. Είναι το έτσι. Παραμικρό, όχι, όχι. Άλλωστε, η πλευρά του ΠΑΟΚ που θα είναι ο ΠΑΟΚ βολεύει και στο δρόμο, ας πούμε, με τα λεφορεία που θα έρθουν, γιατί προφανώς έτσι ακριβώς. γίνεται. Είναι δοκιμασμένη η πλευρά του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αυτή επιλέγεται πάντα για αυτό το λόγο, για αυτό που είπατε ακριβώς. Ναι. Για τα λεφορεία, για να έρθουν κατευθείαν τα λεφορεία, να παρκάρουν και να μπουν μέσα οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τριανταφύλου. Να είστε καλά.